για το χρέος, για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν αυτοί οι στόχοι, τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα συμφωνηθούν, να πιαστούν μετά το 2018. Επομένως, νομίζω ότι το τεχνικό σκέλος της διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να κλείσει σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση. Έχετε συμφωνήσει για τα εργασιακά και τη ΔΕΗ, για παράδειγμα? Όχι, όχι, αλλά σας λέω όμως ότι, αυτού του τύπου οι διαφωνίες που υπάρχουν εκεί είναι πολύ εύκολα γεφυρώσιμες, μπορεί να βρεθεί λύση, αρκεί για τη ΔΕΗ. Και για τη ΔΕΗ, αλλά και για τα εργασιακά, θα νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε μια συμφωνία, αρκεί να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα μεγάλα, στα πολιτικά ζητήματα. Δηλαδή, αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ύψος πρωτογενών. Άρα τα αφήνετε σκόπιμα ανοιχτά για εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Τα τρία αναπομείνα τη αξιολόγηση. Υπάρχουν και εκεί κάποιες διαφορές, οι οποίες παραμένουν, αλλά ουδείς αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί ότι είναι αυτό το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε. Δεν είναι ούτε η ενέργεια, ούτε τα εργασιακά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ούτε και το γεφυρώσιμο δημοσιονομικό κενό το οποίο έχει βρεθεί για το 2018. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρές διαφορές. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το μεγάλο. Η εμπιστοσύνη πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ σας. Δεν είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει για μέτρα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά το 2018 και η Κομισιόν, αλλά και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε ότι αυτά τα μέτρα δεν χρειάζονται για να πιαστούν οι στόχοι έτσι όπως σήμερα είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης. Τίθεται ζήτημα διαφορετικών πολιτικών προβλέψεων και διαφορετικών οικονομικών προβλέψεων. Και εδώ θέλω να σας πω πριν την επόμενη ερώτηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν φημίζεται για την ορθότητα των προβλέψεών του. Αντιθέτως, όποτε έχει προσπαθήσει να κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, είτε έχει εμφανιστεί υπεραισιόδοξο, επομένως έχει πέσει έξω, για παράδειγμα, την περίοδο 2011-2012, που μας έλεγε ότι θα έχουμε ανάπτυξη και τελικά είχαμε ύφεση σχεδόν 10%, και στη συνέχεια έχει προχωρήσει σε υπεραπεσιόδοξες προβλέψεις, οι οποίες δεν προκύπτουν, δεν έχουν προκύψει από τα ίδια τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ τη σκυτάλη από την ερώτηση του Μανώλη. Σήμερα κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος εμφανίζεται να λέει, κύριε εκπρόσωπε, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε συμφωνία μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, στο Eurogroup δηλαδή τις 20 Φεβρουαρίου, αλλά με αυστηρή προϋπόθεση την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Φαίνεται ότι το ίδιο επιδιώκει και έχει καταφέρει και η γερμανική πλευρά μετά τη συνάντηση της Κριστίν Λαγκάρτ με τον Βόλφγκαν Σόιμπλε στον Νταβός. Προσέξτε όμως τώρα, προκύπτει μία εξίσωση που για όσους, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και λίγο μαθηματικά τα πράγματα, είναι δυσεπίλητη. Από τη μία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ναι, θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά σας ζητά μέτρα 4,2 δις. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα, επαναλαμβάνει, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Ταυτοχρόνως, ο κύριος Τσακαλώτος προσέρχεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αύριο στο Eurogroup, με την πρόταση για τον κόφτη. Την έχουμε αναλύσει και γενικό ειδικά πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Και σήμερα γίνεται γνωστό ότι απαιτούν οι δανειστές αυτό που λέμε αντεστραμμένο κόφτη. Δηλαδή σας λένε, θα ψηφίσετε τώρα τα μέτρα, τα οποία θα τα πάρετε μόνο αν πέσετε εκτός των προβλέψεων, με ρήτρα δηλαδή ακύρωσης όπως λέγεται, αλλά θα τα ψηφίσετε τώρα. Και ρωτώ ευθέως, θα ψηφίσετε τώρα μέτρα, θα δεχόσετε να ψηφίσετε τώρα μέτρα με ρήτρα ακύρωσης? Και πώς θα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο πρόγραμμα όταν απαιτεί μέτρα 4,2 δις και εσείς λέτε ότι δεν θα πάρω μέτρα ούτε για ένα επιπλέον ευρώ? Το πρώτο που θα ήθελα να σας απαντήσω είναι ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται με διαρροές. Μου λέτε ότι κάποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε κάτι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε ότι θα είναι το Δέλτα Νιτάφ στο πρόγραμμα, νομίζω. Εντάξει. Ότι ωστόσο, είναι σαφές πλέον. Ωστόσο, υπάρχουν πάντως πάρα πολλές διαρροές το τελευταίο διάστημα. Αφήστε. Γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι των διαρροών εντάσσεται και αυτό στην μεγάλη εικόνα της διαπραγμάτευσης. Να μιλήσουμε όμως επί της ουσίας. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε δηλώσει πολλάκις ότι θα πρέπει άμεσα, τα έλεγε και ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του σήμερα το πρωί, θα πρέπει άμεσα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Διότι το να λέει ότι εγώ θα μείνω υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστραφεί η ελληνική οικονομία δεν αποτελεί μια ορθολογική θέση. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τον αντιστραμμένο κόφτη, καλύτερα να μην παίζουμε με τις λέξεις. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήδη από την πρώτη αξιολόγηση, όταν το ίδιο θέμα είχε προκύψει για το 2018, έλεγε το εξής, ότι πάρτε εσείς τώρα τα μέτρα και αν δούμε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που αυτά δεν θα χρειαστούν, τότε ακυρώστε τα. Επομένως, δεν είναι μια πρόταση η οποία πέφτει τώρα στο τραπέζι. Είναι μια πρόταση την οποία η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει ήδη από τον προηγούμενο Μάιο. Συνεχίζετε να την απορρίπτετε αυτή την πρόταση. Όταν, κοιτάξτε, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει σήμερα το πρωί και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετηθεί ούτε ένα ευρώ μέτρα, νομίζω ότι είναι περίεργο έστω και να ρωτάμε αν από το πρωί μέχρι το απόγευμα, επειδή έγινε μία διαρροή ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου, η ελληνική κυβέρνηση θα αλλάξει τη στάση. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί αύριο είναι το Eurogroup. Άρα, εάν αύριο στο Eurogroup προσέλθει ο Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλο με αυτή την πρόταση, ο κύριος Τσακαλώτος θα την απορρίψει. Αυτή, η πρόταση αυτή έχει απορριφθεί από την ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Και κατά την περίοδο των συνομιλιών για την πρώτη αξιολόγηση, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι καινούργια. Αυτή ήταν η θέση του Δουνουτού εξ αρχής. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να επαναλάβω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε κάτι περισσότερο από τον αυτόματο δημοσιονομικό διορθωτή, αν και εφόσον συμφωνηθούν και τα υπόλοιπα σκέλη τα οποία θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να νομοθετήσει ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πάντως δεν γίνεται εδώ η αξιολόγηση και η διαπραγμάτευση. Πολλές φορές συζητάμε σε λεπτομέρειες μία διαπραγμάτευση που γίνεται και σε επίπεδο σεναρίων, αλλά και ουσιαστικά θα δούμε και τα κρυφά χαρτιά που υπάρχουν. Έτσι, Νίκο, συμφωνώ. Απλώς το λέω για να γίνει κατανοητό ότι εάν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ είναι μέσα στο πρόγραμμα και ζητάει 4,2 δις μέτρα και εσείς ως κυβέρνηση λέτε ότι εμείς δεν παίρνουμε μέτρο ούτε για ένα επιπλέον ευρώ. Αυτό δεν δημιουργεί αισιοδοξία για κλείσιμο της αξιολόγησης. Περιγράφει την πιθανότητα ενός αδιεξόδου. Κοιτάξτε, την ίδια στάση είχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατά την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης. Τα ίδια έλεγε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, εξαιτίας του πολιτικού συσχετισμού ο οποίος διαμορφώθηκε, βρέθηκε τελικά ένα σημείο ισορροπίας. Το ίδιο πράγμα θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει και σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουμε πει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για μας, το χρονοδιάγραμμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να καταλάβει ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει αλληλειτότητα, δεν αντέχει επιπλέον μέτρα. Δεν αντέχει αυτές τις πολιτικές τις οποίες έρχεται σήμερα για άλλη μια φορά να προτείνει. Κοινωνία, και νομίζω η ελληνική οικονομία και βεβαίως η ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί ένας πολιτικός συσχετισμός με δεδομένο το γεγονός ότι από τη δική μας μεριά έχουμε συγκεκριμένες και ορθολογικές προτάσεις οι οποίες αποδεικνύεται στην πράξη ότι μπορούν να βγουν. Διότι, κοιτάξτε, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει θα έχετε ύφεση το 2016, δεν θα καταφέρετε να πιάσετε τους στόχους, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και τελικά είναι οι ίδιοι αριθμοί που διαψεύδουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεται η ευθύνη καταρχήν στην ελληνική κυβέρνηση για την καθυστέρηση της αξιολόγησης. Ένα πολιτικό ερώτημα. Μισό λεπτό. Έχετε ζυγίσει καλά. Αυτό που λέει, με συγχωρείτε, ο εκπρόσωπος, τους έχετε ζυγίσει καλά ή μήπως έχετε και πάλι αυταπάτες όπως στο παρελθόν? Αν τους έχετε ζυγίσει καλά, να την πάτε πράγματι διαπραγμάτευση μέχρι τέλος, εφόσον θα υποχωρήσουν. Αν δεν τους έχετε ζυγίσει όμως και δεν μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, τι γίνεται, κύριε εκπρόσωπε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν επιλογές, διότι η άλλη επιλογή είναι να αποδεχτούμε τα μέτρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και νομίζω ότι αυτό από την παρούσα κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Επομένως, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκτίμησης. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Αυτή η κυβέρνηση έχει εκφράσει δεκάδες φορές τη βούλησή της ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί παράλογες προτάσεις εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως,
πρόκειται για μια αναγκαστική επιλογή. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι έχω την πολιτική εκτίμηση και την πεποίθηση ότι κανένας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν επιδιώκει μια τεχνητή αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης. Και τι θα πει τεχνητή αναζωπήρωση? Τη στιγμή που τα νούμερα πηγαίνουν καλά, τη στιγμή που φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα, τη στιγμή που το 2016 θα κλείσει με θετικό πρόσημο παρά τις διαφορετικές προβλέψεις, να δημιουργήσουν μια αναστάτωση και μια αναταραχή, η οποία είναι άνευ λόγου και αιτίας, επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει στυλώσει τα πόδια. Εκτιμώ ότι θα δημιουργηθεί ένας πολιτικός συσχετισμός που θα οδηγήσει τελικά σε μια συμφωνία εντός του χρονικού πλαισίου το οποίο έχουμε θέσει. Μανώλη, σε παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν πάλι στη διαπραγμάτευση και δείχνει ότι είναι σκληρή. Θεωρείτε ότι είναι η διαπραγμάτευση ένα δυνατό χαρτί της κυβέρνησης, γιατί ο κόσμος με αυτή την προσδοκία, κυρίως μετά που υπογράψατε τη συμφωνία, το μνημόνιο σας ψήφισε, ότι θα κάνετε μια σκληρή διαπραγμάτευση σε κάθε κεφάλαιο αυτής της υπόθεσης. Είναι δυνατό σας χαρτί διαπραγμάτευση? Δεν έχει να κάνει με το... Το ερώτημα που μου θέτετε δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς, διότι δεν το βλέπουμε έτσι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Μα πάντα λέγατε ότι βλέπουμε... εντάξει, υπογράψαμε ένα πρόγραμμα, αλλά θα διαπραγματευτούμε σκληρά και με τις καλύτερους όρους, καλύτερες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε. Τη διαπραγμάτευση δεν την κάνουμε για να κερδίσουμε πολιτικά. Τη διαπραγμάτευση την κάνουμε διότι, είναι, διότι είναι κοινωνική αναγκαιότητα να γίνει η διαπραγμάτευση. Διότι χωρίς διαπραγμάτευση και με μια λογική η οποία θα έλεγε ας κάνουμε ό,τι μας ζητάνε για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να πάμε στο επόμενο βήμα, θα οδηγούμασταν στα καταστροφικά αποτελέσματα που είχε η πολιτική των κυβερνήσεων του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο του 2010-2014. Δηλαδή και να λέμε ναι σε όλα και να υπάρχει τεράστια κοινωνική συμπίεση, να υπάρχει τεράστια πτώση του βιετικού επίπεδου, της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και τελικά η αξιολόγηση να καθυστερεί. Διότι, αν θυμάστε καλά, αυτές οι συζητήσεις με τις καθυστερημένες αξιολογήσεις κλπ. Μας ακολουθούν εδώ και μια. Το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να σας πω ότι για μας η διαπραγμάτευση δεν γίνεται για λόγους πολιτικών εντυπώσεων ή για λόγους πολιτικού κέρδους. Η διαπραγμάτευση για μας αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα αλλά και οικονομική αναγκαιότητα. Μάλιστα. Υπουργέ, έχετε πει και εσείς και ο Πρωθυπουργός το είπε σήμερα, ούτε ένα ευρώ παραπάνω δεν πρόκειται να ψηφίσουμε σε πρόσθετα μέτρα. Όμως επίσης και ο Πρωθυπουργός και εσείς έχετε πει ότι θα δεχθούμε υπό προϋποθέσεις έστω παράταση του κόφτη για ένα χρόνο. Τον χαρακτηρίσατε μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων, νομίζω. Νομίζω όμως επίσης ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης αν αυτός ο μηχανισμός, αν αυτός ο κόφτης θα περιλαμβάνει τελικά πρόβλεψη για μείωση του αφορολόγητου και πόσο και για περικοπές της συντάξης. Θα το περιλαμβάνει? Θέλω να εξηγήσω καταρχήν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μηχανισμός της αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης. Έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τον ένα μήνα που έχει ο Υπουργός Οικονομικών να συζητήσει με τους θεσμούς έτσι ώστε να βρεθούν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα επιφέρουν τη δημοσιονομική. Αν δεν πιαστεί ο στόχος για το πλεόνασμα, θα επιφέρουν τη δημοσιονομική, την αναγκαία δημοσιονομική διόρθωση. Εφόσον μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και θεσμών, τότε επέρχεται η αυτόματη δημοσιονομική διόρθωση, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο περικοπές στις δαπάνες. Επομένως, αν χρειαστεί να περιγράψουμε περιοχές που θα μειώνουν τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών αλλά και των θεσμών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε ακόμα στις εκεί. Στις περιοχές δεν... αυτές θα περιλαμβάνεται και το αφορολόγητο και οι συντάξεις. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε επί της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. Αλλά ακούστε, όταν μιλάμε για περικοπές δαπανών, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός φτιάχνεται από τρία χοντρικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι 40% συντάξεις, το δεύτερο τμήμα είναι 40% μισθοί και το 20% μόνο είναι λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι οι περιοχές είναι χοντρικά συγκεκριμένες. Ωστόσο, αφήστε να σας πω. Η όλη συζήτηση όμως για τον δημοσιονομικό διορθωτή, όπως έχει αποδειχτεί από τα ίδια από τους ίδιους τους αριθμούς και από την ίδια την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, είναι στην πραγματικότητα μια σκιαμαχία. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με μια, κατά τη γνώμη μας, παράλογη απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επιπλέον μέτρα, διότι κατά τις δικές τους εκτιμήσεις το πρόγραμμα δεν βγαίνει.
Ωστόσο, αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή, από τα ίδια τα πράγματα, ότι το πρόγραμμα είναι η πρώτη φορά μέσα στα 7 χρόνια που πηγαίνει καλά, διότι πιάνονται οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που μπαίνουμε και στη συζήτηση του αυτόματου δημοσιονομικού διορθωτή. Δηλαδή, ο λόγος είναι ότι έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χρειαστεί η εφαρμογή του. Μας κύριε περιγράψατε πάντως τις περιοχές. Νίκο, συγγνώμη, μισό λεπτό. Οι περιοχές είναι τα έσοδα και τα έσοδα. Είναι δεδομένες. 40-40-20, το ξέρουμε. Είπατε ότι υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις, ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Δεν θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορούν να πιαστούν οι στόχοι. Εσείς ειλικρινά θεωρείτε ότι μπορούν να πιαστούν σε προοπτική πενταετίας ή και δεκαετίας που ζητάει η Γερμανία πλεονάσματα 3,5% και που βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, όσες και αν είναι, όσες και αν είναι η υπεραπόδοση των εισόδων που έχουμε. Αυτό είναι στο πακέτο διαπραγμάτευσης. Σας είπα ότι είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που συζητάμε για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, από τα οποία εξαρτώνται και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Όσο δηλαδή. Το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων εξαρτάται από το πακέτο των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα οδηγήσουν στην ελάφρυνσή του. Όσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση, τόσο μικρότερη η στόχη για πρωτογενή πλεονάσματα. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση των πρωτογενών πλεονάσματων. Κάτι για τα πλεονάσματα. Μισό, Μανώλη, όχι. Μισό. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ερώτηση για τα πλεονάσματα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ανακαλύψτε τη γεύση της Ελλάδας. Εξποτρόφ. Η έκθεση τροφίμων και ποτών που φέρνει στο τραπέζι μας ελληνικά ποιοτικά προϊόντα για όλους. Επαγγελματίες και καταναλωτές. 27 με 30 Ιανουαρίου, κέντρο Ξηφασκίας, ελληνικό. Τα λέμε στην Εξποτρόφ.